ένα έργο πνοής που θα μεταμορφώσει συνολικά το τοπίο της πόλης τα επόμενα χρόνια, βρίσκεται σήμερα σε τροχιά υλοποίησης. Πρόκειται για το έργο ανάπλασης του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά και τη δημιουργία του πολυαναμενόμενου Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Το 2003, τμήμα της έκτασης του στρατοπέδου χαρακτηρίστηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού ως ιστορικός τόπος και ένας αριθμός κτισμάτων του ως μνημεία πολιτισμού που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας. Το 2017, το σύνολο της έκτασης του στρατοπέδου παραχωρήθηκε στον ομώνυμο Δήμο κατόπιν πολυετών διεκδικήσεων των δημοτών του. Ένα από τα παλαιότερα και ιστορικότερα κτίρια του πρώην στρατοπέδου, το εμβληματικό κτίριο στρατονισμού Α2, βρίσκεται επίσης σε πορεία αποκατάστασης. Το κτίριο, χαρακτηρισμένο ως μνημείο από το 2003 με απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων με δυτικότροπες μορφολογικές επιρροές, βρίσκεται στο νότιο τμήμα της έκτασης του στρατοπέδου και αναπτύσσεται σε συνολικό μήκος 150 μέτρων παράλληλα προς την οδό Λαγκαδά. Αναπόσπαστο τμήμα του στρατοπέδου, χτισμένο ανάμεσα στο 1895 και το 1905, το κτίριο στρατονισμού στέκει μάρτυρας των γεωπολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων της πόλης, αλλά και της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων, της Οθωμανικής περίοδου, του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, της προσφυγιάς, των Βαλκανικών πολέμων, της ναζιστικής κατοχής. Η αναβίωση του σημαντικού αυτού κτίσματος με νέες λειτουργίες, σε συνδυασμό με την ανάπλαση της συνολικής έκτασης του στρατοπέδου και της μετατροπής του σε Μητροπολιτικό Πάρκο, θα αναβαθμίσει τη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης, δημιουργώντας ένα νέο τοπόσημο μνήμης, πολιτισμού και αναψυχής υπερτοπικού χαρακτήρα. Οι νέες χρήσεις του κτηρίου προβλέπουν τη λειτουργία έκθεσης αφιερωμένης στην Εθνική Αντίσταση καθώς και εγκατάσταση επιτελικών υπηρεσιών του Δήμου Παύλου Μελά. Η οργάνωση της έκθεσης για την Εθνική Αντίσταση, όπως εξάλλου και το έργο επανάχρησης του κτίσματος Α2, συνολικά αποτελούν καρπό πολυεπίπεδης συνεργασίας φορέων, τα στελέχη των οποίων συνέβαλαν αποτελεσματικά σε επίπεδο γνώσεων, δράσεων, υλικών και άλλων πόρων. Η προσπάθεια αυτή διεκδικεί εντατικά τη συνέχισή της. Το έργο αναστήλωσης και επανάχρησης του κτηρίου στρατονισμού Α2 υλοποιείται με σύμπραξη του Δήμου Παύλου Μελά, της Αναπτυξιακής Μίζωνος Αστικής Θεσσαλονίκης, της Μονάδας Οργάνωσης και Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και του Υπουργείου Πολιτισμού.